centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Ο κ. Σιδέρης Μαρόπουλος στη γραμμή μας. Σιδέρη, καλημέρα. Καλημέρα Χριστό, καλημέρα σε όλη την Καστοριά. Τα λέγαμε και πριν κάποιες μέρες που είχε βγει αυτή η απόφαση για ένα ξενοδοχείο ονομό. Μας έλεγες τότε και εσύ ευνηδιασμένος από την εξέλιξη αυτή ότι θα δούμε τι οδηγίες θα πάρουμε και πώς θα επιλέγεται αυτό το ξενοδοχείο ονομό. Ποιο θα είναι δηλαδή. Δεν έχουμε μέχρι σήμερα κανένα νεότερο. Καταρχήν να πούμε ότι από χθες Χρήστο έχουμε διαταγή να είμαστε κλειστά. Είμαστε κλειστά με πράξη ομοθετικού περιεχομένου και εμείς. Από χθες λοιπόν είστε κλειστά και τα ξενοδοχεία. Νέα εξέλιξη. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου φιλοξενούν μέσα δυνάμεις ασφαλείας, όπως ανθρώπους της Frontex. Έχουμε τέτοια ξενοδοχεία στο όνομά μας. Δηλαδή εδώ έχουμε Frontex εμείς. Βεβαίως έχουμε Frontex Χρήστο. Να σου πω την αλήθεια, δεν το γνώριζα. Πήραν μια παράταση μέχρι τις 26 του μήνα αυτά τα ξενοδοχεία. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είχαμε κανένα. Πόσα είναι αυτά τα ξενοδοχεία που έχουν ανθρώπους της Frontex στην Καστοριά? Από όσο γνωρίζω, στη δύναμη του δικού μας συνδέσμου είναι ένα. Ένα, και υπάρχει και κάποιο ακόμα που είναι εκτός συνδέσμου του δικού σας? Δεν το γνωρίζω. Ένα όμως ξενοδοχείο σίγουρα έχει. Πόσους ανθρώπους φιλοξενεί από τη Frontex εδώ? Τέσσερις. Μάλιστα. Τέσσερις. Αλλά από εκεί και πέρα. Αυτό λοιπόν για τους τέσσερις θα πρέπει να μείνει ανοιχτό έτσι κι αλλιώς. Να μείνει ανοιχτό μέχρι τις 26 του μήνα. Μέχρι τις 26. Από εκεί και πέρα και θα κλείσει και αυτός και θα πρέπει όλοι ή από ξενοδοχεία που έμειναν πελάτες ή ό,τι ζήτηση υπάρχει να κατευθύνεται στο ξενοδοχείο που θα οριστεί με απόφαση του κυρίου Θεοχάρη, την οποία περιμένουμε. Περιμένουμε. Μισό λεπτό τώρα, Σιδέρη. Από χθες λοιπόν πήρατε τη διαταγή, κλείνετε τα ξενοδοχεία σας. Τέλος. Κλείσαν τα ξενοδοχεία. Από εδώ και πέρα λοιπόν πρέπει να βρούμε το ένα. Θα είναι αυτό που θα φιλοξενεί, ας πούμε, τέτοιες περιπτώσεις αντι Frontex. Θα κάνετε κλήρωση. Θα είναι μια μέρα ο ένας, μια μέρα ο άλλος, μια εβδομάδα ο ένας, μια μέρα ο άλλος. Δεν έχουμε καμία οδηγία. Για το πώς θα γίνει αυτό, Χρήστο. Αυτό που ξέρουμε, αυτό που κάναμε εμείς ήταν να απευθύνουμε μηνύματα στα μέλη του συνδέσμου μας, αν επιθυμεί κάποιος να είναι ανοιχτός. Μας απάντησαν όλοι αρνητικά. Όλοι αρνητικά, αυτό λέω. Υπάρχει κάποιος που να σου είπε δεν ναι. Δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Σε άλλους νομούς υπάρχουν. Εδώ πέρα δεν υπάρχει. Ναι. Δεν υπάρχει κανένας. Ναι. Και πλέον είναι απόφαση του Υπουργού του κυρίου Θεοχάρη, η οποία ελπίζω θα βγει σε λίγη ώρα. Που θα λέει τι δηλαδή, εσείς τι προτείνετε? Έχει βγει μια λίστα ξενοδοχείων ήδη. Ναι, ναι. Έχουν βγει 72 ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα ως τώρα. Ναι. Έχει βγει, για παράδειγμα, στα Γρεβενά έχει βγει ένα ξενοδοχείο. Στην Καστοριά έχει βγει. Την Καστοριά δεν έχει βγει. Δεν έχει βγει ακόμα. Περιμένουμε την απόφαση. Μισό λεπτό. Αυτά τα 72 που έχουν βγει πανελλαδικά βγαίνουν με απόφαση του Υπουργείου. Με απόφαση του Υπουργού, ναι. Αν μπείτε στο site του Υπουργείου Τουρισμού, θα δείτε τους τίτλους του ξενοδοχείου και που λέει ποιο ξενοδοχείο λειτουργεί σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Εκτός από την Καστοριά. Παντού λέει εκτός από την Καστοριά. Ούτε στη Φλόριντα λέει, ούτε στην Κοζάνη λέει. Λέει μόνο στα Γρεβενά. Από τη Δυτική Μακεδονία αναφέρεται μόνο στα Γρεβενά. Σε επικοινωνία που είχα πριν από λίγο με την κυρία Χατζηλιάδου στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, που είναι υπεύθυνη του Υπουργείου Τουρισμού εδώ στην περιοχή μας, μου είπε ότι σε λίγη ώρα περιμένουμε να βγει και για την υπόλοιπη Ελλάδα. Αν βγει τώρα υποχρεωτικά, ας πούμε, το Υπουργείο λέει θα είναι ανοιχτό Σιδέρης Μαρόπουλος. Ναι. Εκεί τι γίνεται τώρα? Και επίσης εγώ δεν θέλω να είμαι. Νομίζω ότι θα πάμε σε κάποια μορφή επίταξη. Μάλιστα. Νομίζω τώρα. Δεν θα μπορεί να αρνηθεί αυτό που θα οριστεί λοιπόν. Δεν θα μπορεί να αρνηθεί. Έτσι, τουλάχιστον αυτές τις πληροφορίες έχω, ότι δεν θα μπορεί να αρνηθεί. Και όλα αυτά τα ρωτάμε γιατί? Γιατί, επαναλαμβάνω, ο κύριος Σιδέρης ρώτησε όλα τα μέλη αν θέλει να είναι κανείς ανοιχτός. Κανένας δεν είπε ότι θέλει να είναι ανοιχτός. Έτσι ακριβώς. Για να είναι ένα ξενοδοχείο ανανομό, παιδιά. Ένα ξενοδοχείο. Ουσιαστικά η απόφαση ζητάει ένα ξενοδοχείο στην πρωτεύουσα του νομού. Στην πρωτεύουσα του νομού. Έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Να πούμε ότι και τα καταλήμματα είναι κλειστά. Έτσι να το διευκρινίσουμε και αυτό. Και τα καταλήμματα κλειστά. Δυστυχώς υπάρχουν ανάγκες. Υπάρχουν ανάγκες για φιλοξενία, τις οποίες πρέπει να καλύψουμε, να δούμε πώς θα κατευθυνθούμε τις επόμενες ώρες. Πάντως, Σιδέρη, ζούμε αυτή την κατάσταση. Τώρα δεν μπορούν να γίνουν και οι μετακινήσεις πια. Δεν μπορεί κάποιος να έρθει στην Καστοριά να περάσει δύο μέρες ένα Σαββατοκύριακο. Υπάρχουν, παραδείγματος χάρη, θα σου αναφέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα, Χρήστο. Υπάρχουν οι νεφροπαθείς. Ναι. Δεν μιλάμε για επισκέπτες. Μιλάμε για πρώτη ανάγκη. Μιλάμε για πρώτη ανάγκη. Δεν μπορεί να γίνει μετακίνηση. Δηλαδή και ένα να οριστεί στην Καστοριά,
Δεν μπορεί να πει κάποιος από την Αθήνα, ωραία, λειτουργεί ένα στην Καστοριά, πάω για Σαββατοκύριακο στην Καστοριά. Αυτός που θα έρθει μόνο θα έρθει από ανάγκη για δουλειά που η οποία δεν έχει σταματήσει. Που, τι δεν έχει σταματήσει, σχεδόν όλα έχουν σταματήσει. Αλλά θα πρέπει να φιλοξενηθεί από ανάγκη. Ναι, κύριε Σμαρόπουλη, τώρα, αν δεν γίνει αυτό μέχρι και σήμερα, ναι. Εσείς θα ψάξετε ή προτείνετε κάτι άλλο ή σκέφτεστε έναν νέο γύρο να πάτε με τα μέλη σας να ρωτήσετε, για να μην πάμε στο αναγκαστικό, γιατί το αναγκαστικό, η επίταξη, μια μορφή επίταξης, δεν θα είναι και ό,τι πιο ωραίο. Κοιτάξτε, εδώ πέρα εγώ απευθύνθηκα στα μέλη. Τώρα που εκεί πέρα το να γίνει κάποια κλήρωση, θα πρέπει να μπουν όλα τα ξενοδοχεία της Καστοριάς. Με κάποιον τρόπο, δεν ξέρω. Αυτό, ναι. Τι άλλο θα μπορούσατε να προτείνετε, δηλαδή προσπαθώ δεν μπορώ να φανταστώ δεν κάτι. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει προθυμία από κάποιο μέλος, μόνο η κλήρωση ή ο ορισμός. Ναι. Η επίταξη δηλαδή, με άλλα λόγια, θα μπορούσε να λύσει το θέμα του γοριοδισμού. Λοιπόν, αυτό θα το έχουμε σήμερα, πιστεύετε θα το έχουμε σήμερα. Ναι, πιστεύω ότι θα το έχουμε σε λίγες ώρες. Ναι. Για να δούμε λοιπόν ποιο ξενοδοχείο θα είναι αυτό που θα οριστεί. Γιατί θα οριστεί Χρήστο. Θα οριστεί τελικά. Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, θα οριστεί. Σιδέρη, οπότε δεν έχω νομίζω κάτι άλλο. Νομίζω θα τα πούμε. Μήνυμα να ενημερώσουμε τον κόσμο. Για να δούμε ποιο ξενοδοχείο θα είναι ανοιχτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έγινε Χριστό. Καλή σου μέρα. Βλέπετε λοιπόν τι γίνεται. Είχαμε μια επαφή με τον πρόεδρο της Ένωσης των Ξενοδόχων της Καστοριάς, τον κύριο Σιδέρη Σμαρόπουλο, μετά το κλείσιμο και των ξενοδοχείων με νόμο. Τώρα όλα τα ξενοδοχεία της Καστοριάς είναι κλειστά, όλα εκτός από ένα το οποίο φιλοξενεί 4 ανθρώπους της Frontex. Δεν ήξερα ότι υπάρχει και αυτό στην Καστοριά. Α, και εγώ μαθαίνω μαζί σας. Υπάρχει λοιπόν ένα ξενοδοχείο στην Καστοριά που φιλοξενεί 4 ανθρώπους της Frontex. Μέσα στην ημέρα λογικά θα ανακοινωθεί ποιο ξενοδοχείο στην Καστοριά θα είναι ανοιχτό. Πώς θα επιλεγεί τώρα αυτό, το κράτος θα πει. Είναι αυτό, τέλος. Δεν ξέρουμε αν θα αλλάζει κατά διαστήματα, δηλαδή αν σε μια εβδομάδα πάμε σε ένα άλλο. Δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν έχει έρθει ακόμη απόφαση του υπουργού του κυρίου Θεοχάρη. Τα ξενοδοχεία περιμένουν και αντιλαμβάνεστε σε τι κατάσταση έχουν μπει και αυτοί. Η κατηγορία των συμπολιτών μας που ασχολούνται με ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι όπως είναι ο τουρισμός. Να ξέρετε πάντως ότι όλα τα ξενοδοχεία έχουν κλείσει στην Καστοριά πλην ενός, επαναλαμβάνω, που φιλοξενεί ανθρώπους της Frontex. Δεν ξέρω, ίσως είναι και αυτό που θα μείνει ανοιχτό, δεν το ξέρουμε, θα δούμε. Ή αν θα είναι κάποιο άλλο. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.